quando se piga stare, che muro sarà prestare, che muro sarà prestare. E la blu! Τι όμορφες εικόνες, νομίζω και σε ποιον δεν αρέσει πλέον και με την παρούσα φάση στην οποία βρισκόμαστε όλοι, να απολαμβάνει τον κριτικό χορό σε μεγάλες εκτάσεις, ειδικά όπως το Άλσος που είδαμε στην περιοχή της Αθήνας. Πάμε στον ηθικό αυτουργό των εικόνων των οποίων είδαμε προηγουμένως και να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Μεγαλακάκη, χοροδιδάσκαλος. Φίλε Γιάννη, καλησπέρα. Λευτέρη μου, καλησπέρα. Καλησπερίζω την Κρήτη, την αγάπη μας και πραγματικά να χαιρετήσω όλους τους φίλους και τους συγγενείς που πραγματικά ανυπομονώ να τους δω από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, με κορονοϊό ή χωρίς κορονοϊό, νομίζω η παράδοση δεν μπορεί να σβήσει, δεν μπορούν να μην συνεχίζονται μαθήματα κριτικών χωρών και βέβαια σε μια πολύ σημαντική συνεργασία τόσο από μέρους όσο και με τον Σύλλογο Κριτών Νέας Ιωνίας, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με σε παρακαλώ. Ακριβώς. Έχετε φροντίσει να συνεχίζονται κανονικά τα μαθήματα, αλλά όχι σε κλειστούς χώρους, αλλά σε άλση, με αποτέλεσμα βεβαίως και να συνεχίζουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι το μάθημα του χορού, αλλά και βεβαίως να γίνεστε το επίκεντρο της περιοχής, στο οποίο βεβαίως διαδραματίζονται αυτές οι εικόνες οι οποίες είδαμε προηγουμένως. Λευτέρη μου, θέλω για αρχή να σας ενημερώσω ότι με το Σύλλογο Κριτών Νέας Ιωνίας έχουμε μια άψογη συνεργασία. Να πούμε από το Μάρτιο, όταν ήρθε ο ιός σε όλο τον κόσμο, κάναμε μέσα του ίντερνετ μαθήματα. Υπήρχε μια εκπληκτική συμμετοχή όλων των ανθρώπων και τώρα βρήκαμε την ευκαιρία να βγούμε έξω και μάλιστα να πάμε στον φυσικό τόπο του χορού που είναι η Ύπεθρος. Υπάρχει ένας μεγάλος ενθουσιασμός. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω το ΔΣ του Συλλόγου Κριτών Νέας Ιωνίας, τα μέλη, τους χορευτές όλων των ηλικιών, όλων των χορευτικών επιπέδων, που πραγματικά δείχνουν τόση μεγάλη αγάπη και δεν γίνεται να μην δείξει τόση μεγάλη αγάπη, αφού ο χορός, ο κριτικός χορός, ενώνει τον κόσμο, μας κάνει να νιώθουμε περήφανοι, μας κάνει να νιώθουμε αληθινοί άνθρωποι και μας κάνει να μαθαίνουμε ποιος είναι ο τόπος μας. Γιάννη, άρα, ήταν λοιπόν όντως τόσο ζωντανό το ενδιαφέρον όλων. Ναι. Εντάξει, να το καταλάβω από τους χοροδιδάσκαλους, από το Σύλλογο Κριτών, αλλά εγώ βλέπω αρκετό κόσμο, οι οποίοι έσπευσαν και να μάθουν έτσι τα πρώτα βήματα, αλλά και να συνεχίσουν τα μαθήματα που ήδη δηλαδή είχαν αφήσει πίσω τους λόγω της καραντίνας. Δηλαδή, ο κόσμος το ζητούσε. Το ζητούσε καθημερινώς και ναι, θέλει και άλλο. Ξέρετε, γίνεται. Προσωπικά έχω δώσει τη ζωή μου σε όλο αυτό. Ο κόσμος, εκτός ότι καταλαβαίνει με ποιον έχει να κάνει, με ποιον χοροδιδάσκαλο έχει να κάνει, βλέπω από μόνος του ο κόσμος και ψυχολογικά το έχει μεγάλη, μεγάλη ανάγκη. Ξαφνικά όλοι στο σπίτι μας κλειστήκαμε, χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα, και να ο χορός που έρχεται να μας δώσει μια μεγάλη ψυχολογική βοήθεια και μια πολύ μεγάλη ψυχική ανάταση. Και μάλιστα να μας συνδέσει με το νησί μας, να μας συνδέσει με την παράδοσή μας. Είναι ό,τι πιο όμορφο και ό,τι πιο αυτές οι εικόνες, πέρα από το άλσος παλαιολόγου που βλέπουμε, οι οποίες κατεγράφησαν τις προηγούμενες ημέρες, θα συνεχιστούν αυτές οι εικόνες και τα μαθήματα χορού τις επόμενες ημέρες? Δηλαδή πλέον το σημείο αναφοράς σας θα είναι Ύπεθρος, θα είναι ανοιχτή χώρη προκειμένου να συνεχίζονται τα μαθήματα και να μην σταματήσουν? Ακριβώς. Για όσο μπορούμε το καλοκαίρι, όσο αντέχει ο κόσμος, όσο αντέχω και εγώ, που μάλλον αντέχουμε όλοι πολύ, τα μαθήματα θα συνεχιστούν στην Ύπεθρο, στο Άρσο Παλαιολόγου, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Ξεκινάμε το βράδυ 7 η ώρα, προσκαλούμε τους πάντες, όχι μόνο τα μέλη του Συλλόγου, αλλά και όποιος θέλει στην Αθήνα, αλλά και από τις γύρω περιοχές του νομού Αττικής, να έρθει να γνωρίσει την Κρήτη μέσα από το χορό, από την ιστορία, τη μουσική, τη μαντινάδα, τη λαογραφία, τους άγραφους νόμους που έχουμε στην Κρήτη. Γιατί αυτό που λέω πολλές φορές όταν διδάσκω, αν διδάσκεται όλο αυτό που λέγεται παράδοση και πολιτισμός, είναι
η ουσία είναι να μοιηθούμε σε έναν πολιτισμό που τελικά θα μας κάνει ανθρώπους καλύτερους. Ανθρώπους που θα αγαπάμε τον συνάνθρωπο, σωστά, τα ζώα και τη φύση. Σωστά. Γιάννη, είσαι ένας άνθρωπος πάντως γενικότερα που εμπνέεσαι από την κριτική παράδοση, από το χορό ειδικά. Δεν σταματάς ούτε ένα λεπτό, κάνεις πολλές δράσεις. Έχει περάσει πολλής κόσμος δείχνοντάς του τα βήματα, τα πρώτα βήματα στους κριτικούς χορούς, που είναι και το πρώτο λιθαράκι έτσι ώστε να διαιωνιστεί η κριτική παράδοση από ένα σημείο και έπειτα. Φοβήθηκες καθόλου κατά το διάστημα της καραντίνας ότι θα περνούσε ένα καλοκαίρι το οποίο, από ό,τι έλεγαν και από ό,τι λένε, είναι κρίσιμη σημασίας λόγω και των επιδημιολογικών δεδομένων, που θα περάσουμε και δεν θα πιαστούμε χέρι-χέρι να χορέψουμε, δεν θα πραγματοποιηθούν γλέντια? Πέρασε αυτό από το μυαλό σου? Γιατί νομίζω είναι και η αιτία που τελικά μας βάζει στη διαδικασία να βρούμε λύσεις έτσι ώστε να συνεχίσουμε με τα υφιστάμενα μέτρα ατομικής προστασίας, τα οποία όλοι παίρνουμε και θα πρέπει να παίρνουμε καλώς ή κακώς. Πολύ σωστά. Σαφώς και πέρασε, σαφώς και ανησύχησα, αλλά δεν φοβήθηκα. Ξέρω πολύ καλά ότι ο χορός και η μουσική στην Ελλάδα είναι τόσο συνδεδεμένοι με τον κόσμο που από μόνοι μας, όλοι μας, θα βρούμε τη λύση τελικά, το πώς να μην αφήσουμε αυτόν τον πολιτισμό. Είναι πάρα πολύ αισιόδοξο, είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο που ο Έλληνας χορεύει. Τα νέα παιδιά, αλλά και όλες οι ηλικίες, όχι μόνο χορεύει, θέλουμε να εκφραστούμε μέσα από αυτό. Άρα, ακόμα και μέσα από μια τόσο δύσκολη κατάσταση, βλέπω ότι τελικά βρήκαμε τη λύση να μην αφήσουμε την αγάπη μας, να μην αφήσουμε αυτό που μας ενώνει, γιατί μπορεί να μην πιανόμαστε, αλλά αυτό που μας ενώνει με την ρίζα της ιστορίας μας είναι τεράστιο και είναι πολύ δυνατό. Άρα στην ουσία έχουμε κάτι να μας ενώνει. Ας μην πιανόμαστε. Έτσι, και νομίζω ότι αλλάζει πλέον όμως κατά κάποιο τρόπο το πρακτικό μοντέλο του πράγματος πάνω στο χορό. Είχαμε δει και τις προηγούμενες μέρες και το Θανάση το Μαυρόκοστα, ένα νέο άνθρωπο, καλή ώρα σαν και σένα, να προσπαθεί να διαμορφώσει όλα τα στοιχεία του χορού μέσα στα νέα δεδομένα. Άρα από εδώ και στο εξής τι θα αλλάζει? Θα δούμε Χανιώτη, Μαλεβιζιώτη, Πεντοζάλη χωρίς να πιανόμαστε? Τι πρέπει να προσέχουμε λοιπόν από εδώ και στο εξής? Πώς θα γίνει δηλαδή? Νομίζω ότι για κάποιο διάστημα, όσο οι γιατροί μας το επισημαίνουν, θα πρέπει όλοι μας να προσέχουμε. Εύχομαι και ευχόμαστε όλοι αυτό το διάστημα να μην είναι μεγάλο. Ας κάνουμε όλοι λίγη υπομονή. Αξίζει αυτό για την Ελλάδα μας. Για την Ελλάδα μας που τα πήγε τόσο καλά με αυτό το δύσκολο που μας βρήκε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν θα παρακαλέσω όλους να κάνουμε λίγη υπομονή. Και πιστεύω θα έχουμε μετά όλο τον χρόνο και να πιαστούμε και να γλεντήσουμε, αλλά να είμαστε πάνω απ' όλα ασφαλείς και υγιείς. Γιατί η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Και ο χορός είναι πρωτίστως υγεία. Μάλιστα. Και επειδή ξέρω ότι έχεις και μία άλλη ιδιότητα, τη συγγραφική, δεν ξέρω αν εμπνεύστηκες μέσα σε όλο, το ρωτάω πέρα από το κομμάτι του χορού, αν μου επιτρέπεις, αν ήταν όντως μια περίοδος έμπνευσης όλη η προηγούμενη του εγκλεισμού και της παρατεταμένης έτσι καραντινοποίησης, που σε έβαλε σε σκέψεις, ενδεχομένως σου έδωσε ιδέες για καινούργια μηνύματα. Μου έδωσε πάρα πολλές ιδέες. Μία ιδέα που μου είχε έρθει στην καραντίνα ήταν 29 Απριλίου στην Παγκόσμια ημέρα χορού. Ναι. Κάναμε ένα βίντεο με μουσικές όλου του κόσμου, ενώ χόρευα βήματα κριτικών χορών. Στην ουσία άκουγα χορούς από όλο τον κόσμο. Αυτό που πραγματικά αισθάνθηκα, Λευτέρη μου, και θέλω να το μοιραστώ με όλο τον κόσμο, είναι η ανάγκη επικοινωνίας ουσιαστικής. Είδαμε λοιπόν τα πιο απλά πράγματα τελικά ότι είναι πολύ ουσιαστικά. Ακόμα και το να βρεθούμε από κοντά, ναι, το να αγγίξουμε και να πιάσουμε ο ένας τον άλλον, αλλά να κοιταχτούμε αληθινά και να ανταλλάξουμε αληθινές κουβέντες, τελικά είναι πολύ σημαντικό και ας μην το περιφρονούμε. Βλέπουμε λοιπόν, εγώ αυτό που σκέφτηκα είναι ότι πρέπει από εδώ και πέρα να δίνουμε μεγάλη σημασία στα απλά πράγματα. Γιατί στα απλά πράγματα είναι η αληθινή ζωή, οι αληθινές στιγμές του ανθρώπου. Έτσι, αυτό το μήνυμά σου ήθελα να αποσπάσω κατά βάθος, γιατί ξέρω ότι είσαι άνθρωπος
που κάθε φορά ο λόγος σου πιάνει τόπο. Πάντα έχεις να μας πεις κάτι ξεχωριστό και θέλω να σε ευχαριστήσω ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου, γιατί για μία ακόμα φορά αποδέχτηκες την πρόσκληση, βρήκες χρόνο, έτσι ώστε να μεταδώσουμε ένα διαφορετικό μήνυμα και να δώσουμε μία διαφορετική χρειά, πέρα από τη συνηθισμένη, κορονοϊός, κρούσματα, συμπτώματα, θανάτους. Νομίζω η ζωή συνεχίζεται και εδώ είμαστε βεβαίως με κάθε τρόπο να το αποδεικνύουμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Γιάννη Μεγαλακάκη, στο Επανειδήν και μακάρι να τα πούμε και πολύ σύντομα και εδώ κοντά στο νησί μας, πίσω στην Κρήτη που τόσο πολύ ξέρω ότι τελικά θέλεις να έρθεις. Πάρα πολύ. Λευτέρη μου, να σε πω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ για την διασύνδεση και τη στήριξη στο Crete TV που βλέπω ότι στηρίζει πάρα πολύ σοβαρά όλες τις προσπάθειες. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και εκ μέρους του αδελφού μου, του Γιώργου του Μεγαλακάκη, εκ μέρους του Συλλόγου Κρητών Νέας Ιωνίας και όλων των συλλόγων που διδάσκουμε εδώ στην Αθήνα, αλλά και όλων των συλλόγων όλου του κόσμου που προσπαθούμε πραγματικά να μην χάσουμε αυτό που μας δίνει ζωντάνια και ελληνικότητα. Που τι άλλο είναι η παράδοσή μας. Σε ευχαριστούμε. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια, Γιάννη, και πάντα τέτοια να έχουμε. Πάντα τέτοια.